Είναι ευλογία το ότι μαζί μας είναι ο Σεβασμιότατος Άγιος Ναυπάκτου, ο οποίος ήρθε με την τιμία συνοδεία του μαζί με τον Δήμαρχο Ναυπάκτου και άλλους επιφανείς συνοδούς, και μάλιστα ήταν κάτι που το επιθυμούσα και εγώ να έρθει ένα προεξάρχη στην Πανήγυρη της Αγίας Ζώνης, διότι ο ίδιος πολλά έγραψε για την Υπεραγία Θεοτόκον και πολλά λόγια είπε για αυτήν και την εγκομίασε. Γι' αυτό και ήθελε έτσι να τον φέρω μια φορά να προεξάρχησε αυτήν τη θεομετωρική ημέρα, όπου είναι η κατάθεση στη σημεία ζώνης, που εδώ στη Μονή μας ως γνωστόν είναι τεθυσαυρισμένη τη μία ζώνη της Παναγίας από τα μέσα του 14ου αιώνος, και είναι πράγματι ένα έβλημα για τη Μονή Βατοπεδίου, το ότι δεν μπορούμε να φανταστούμε βατοπέδι χωρίς την Αγία Ζώνη. Γι' αυτό και η Αγία Ζώνη είναι ένας μάρτυρας του προσώπου της Αγίας Θεοτόκου, διότι είναι το ένδυμά της, το οποίο υποθέτω σεβασμιότατε πόσες φορές το βρέφος Ιησούς δεν θα πήρε τη ζώνη και θα έπαιζε, ενώ είχε η Παναγία στην αγκαλιά της το βρέφος των θεάνθρωπων Ιησούν. Γι' αυτό και είναι η πηγή πολλών θαυμάτων, πολλών ιαμάτων, είναι πηγή δυνάμεως για μας και για όλους που ασπάζονται τη μία ζώνη. Γι' αυτό και εγώ αισθάνομαι ότι σήμερα έχουμε μία πασχάλιον νύχτα, έναν πασχαλινό βράδυ, το οποίο πράγματι μας το χαρίζει η Μητέρα του Θεού, που είναι η μητέρα όλων μας, αλλά όπως έλεγε και ένας ευλαβής Σταυρβουνιώτης μοναχός, ο γέρον Γερμανός στη Μονή Σταυρβουνίου, είναι μητέρα όλων των ανθρώπων, ιδιαιτέρως δε των μοναχών. Και πράγματι είναι η μητέρα όλων μας, είναι η γερόντισσα ημών των μοναχών, είναι αυτή που μας εποπτεύει, αυτή που μας σκεπάζει, αυτή που μας φωτίζει, αυτή που μας ενδυναμώνει και αυτή που μας ευλογεί και αυτή που μας παρατηρεί κιόλας. Και εδώ σεβασμιότατε έτυχε σε μερικές περιπτώσεις να εμφανιστεί η κυρία Θεοτόκος και να παρατηρήσει μερικούς μοναχούς που δεν επορεύουν το καλά. Και όταν μου το είπαν αυτό, είπα ότι ξέρετε, είναι η γερόντισσα μας κυρία Θεοτόκος. Γι' αυτό και δικαιούται και καθηκόντως και δικαιωματικά μπορεί να μας παρατηρήσει, μπορεί να μας επιτιμήσει, αλλά και μπορεί και να μας συμπαρασταθεί και να μας παρηγορήσει. Γι' αυτό και η νύχτα αυτή είναι πολύ ευλογημένη, γιατί λέει και ο Σεβασμιότατος, πήγε να μου πει σαν να είναι παρούσα η Παναγία, και μετά επρόσθεσε και είπε, μα τι λέω, είναι παρούσα. Είναι όντως παρούσα η Παναγία μας στην αγρυπνία αυτή, διότι μπροστά μας έχουμε την τιμιωτά της ζώνη, η οποία αν προσέξει κανείς που την ασπάζεται, είναι κεντυμένη με χρυσή κλωστή, που την εκέντησε η βασίλισσα Ζωή, η σύζυγος του Λέοντος του έκτου του Σοφού, που όταν είχε πάρα τον ασθένεια, είδεν εν οράματι την Παναγία που της είπεν ότι εάν θα πείσεις τον Πατριάρχη Γερμανών να ξεσφραγίσει τη Σωρών που ήταν αποτιθεμένη τη μία ζώνη και να τη βγάλει, να τη ζωθεί, θα γίνεις καλά. Και βέβαια με την παρουσία του αυτοκράτορου συζύγου της, ο Πατριάρχης εξεσφράγισε τη λεγόμενη Σωρών, το κουβούκλιο αυτό δηλαδή που ήταν εν αποτιθεμένη τη μία ζώνη, και έγινε καλά η βασίλισσα Ζωή αμέσως μόλις την ζώθηκε, και τότε ζήτησε να ζήσει εν σοφροσύνη όσον καιρόν εκεντούσεν την τιμιωτά τη ζώνη. Και έρχονται σεβασμιότατοι αρχαιολόγοι σήμερα
και μας λένε ότι είναι από τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού η Τιμία Ζώνη, όντως φτιαγμένη, όπως λέει η παράδοση, από τρίχες καμήλου, διότι έτσι ήταν η παράδοση των Εβραίων κορασίδων τότε. Και μάλιστα μας λένε ότι είναι από την πρόνοια του Θεού που εγκεντήθη με χρυσή κλωστή, και ότι δεν θα συντηρείται μέχρι τώρα εάν δεν ήταν γεντημένη η τρίχηση καμήλου με χρυσή κλωστή. Και αυτό είναι μέσα στην πρόνοια της Παναγίας, ώστε να την έχουμε τη ζώνη της ως ένδυμαν, ως ένα σταθμός ιάσεως και θεραπείας ψυχής και σώματος, και να είναι μαζί μας με θυμόν. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο, σεβασμιότατε, ότι από το Βυζάντιο μετεφέρθην η Τιμία Ζώνη στο ελεύθερο Βυζάντιο που είναι το Άγιον Όρος. Και πραγματικά αυτός ο τόπος είναι τόπος παρθενίας, είναι τόπος μετανοίας, είναι τόπος υπακοής, είναι τόπος προσευχής. Και νομίζω ότι και οι Άγιοι Πατέρες που εμίλησαν για την τιμιωτάτη θεομετωρική ζώνη εμίλησαν ότι αυτή συμβολίζει αυτές τις μεγάλες αρετές. Και λέγω και εγώ στον εαυτό μου, πού αλλού θα εδεόταν η Παναγία να είναι η ζώνη της παρά στο Άγιον Όρος. Και μάλιστα σε αυτή τη μονή που, όπως είπα και στην υποδοχή, είναι από τον Θεό και χρησμένη, να πει κανείς, να είναι ενδεδειμένη με αυτά θαυματουργικές εικόνες δικές της και με αυτήν τούτην την θεομετωρική θαυματουργών τιμιωτάτη ζώνη. Γι' αυτό, σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε που εσείς ως αντιπρόεδρος της Ιεράς Συνόδου, μόλις τέλειωσαν οι εργασίες, εισήλθατε αγαλωμένο ποδί και προσήλθατε εδώ, εφόσον εμπήγατε εκεί την ίδια μέρα και κάνατε αρκετούς αγιασμούς με τον κύριο Δήμαρχο, και μετά ταύτα διανύσατε τόσα χιλιόμετρα για να έρθετε εδώ, διότι ακριβώς εποθούσατε να είστε παρόν στη γιορτή της Παναγίας εδώ, που είναι τοπική γιορτή που τόσο αγαπάτε και τόσο τιμάτε και τόσο εκδιάσατε με τους λόγους σας, που τους διαβάζουμε και φρενόμεθα πραγματικά. Την ευχή σας. Παναστολογιώτε Γάγη και καθηγούμενα της σειράς αυτής μονής της Μεγής της Λαύρας του Βατοπεδίου, αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, θέλω να σε ευχαριστήσω, Άγια καθηγούμενα, διότι με προσκαλέσατε να έρθω στην πανήγυρη της Ιεράς Μονής, και μάλιστα, όπως μου είπατε, είναι η μεγαλύτερη πανήγυρη της Ιεράς Μονής όταν γιορτάζουμε τη ζώνη της υπεραγίας του Θεοτόκου. Όλος ο Αύγουστος είναι αφιερωμένος στην Παναγία μας, από την 1η Αυγούστου μέχρι την 31η Αυγούστου εορτάζουμε το γεγονός της κοιμήσεως της υπεραγίας του Θεοτόκου, αλλά συγχρόνως εορτάζουμε και το γεγονός της μεταμορφώσεως του Χριστού. Και συνδέονται πάρα πολύ στενά τα δύο αυτά γεγονότα. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει χριστολογία χωρίς την θεοτοκολογία. Συνδέεται άρρηκτα η διδασκαλία περί του Χριστού και η διδασκαλία περί της υπεραγίας Θεοτόκου. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένας βασικός κανόνας στην Ορθόδοξη Εκκλησία που λέει ότι υπάρχει σχέση μεγάλη μεταξύ του κανόνος της πίστεως, του κανόνος της προσευχής και του κανόνος της ζωής. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε lex credendi, lex orandi και lex vivendi. Συνδέεται πάρα πολύ στενά η θεολογία των Οικουμενικών Συνόδων με την προσευχή, διότι βλέπουμε ότι όλους τους όρους των Οικουμενικών Συνόδων τους έβαλαν οι Άγιοι Πατέρες μέσα στα τροπάρια της Εκκλησίας, τα οποία ψάλαμε σήμερα και κάθε φορά που πανηγυρίζουμε την υπεραγία Θεοτόκο. Είναι όλα θεολογία. Και μάλιστα κάθε Σάββατο το απόγευμα που ψάλαμε το Θεοτοκείο του ήχου, εκεί βλέπουμε ότι ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός έβαλε όλη τη θεολογία περί του Χριστού συνδεδεμένο με τη θεολογία της υπεραγίας Θεοτόκου. Και λέμε ότι δεν μπορεί κανείς να είναι ορθόδοξος και να ακολουθεί τα δόγματα των Οικουμενικών Συνόδων εάν δεν είναι και ταυτόχρονα προσευχόμενος με την λατρεία, με τα τροπάρια της Εκκλησίας μας. Και βέβαια, αν και η ζωή του δεν ανταποκρίνεται σε αυτά τα οποία ψάλλει και σε αυτά τα οποία πιστεύει. Έτσι, σε όλες αυτές τις ιερές ακολουθήσεις και απόψε θαυμάσαμε και την ποίηση η οποία έχει μέσα της όλο το δόγμα περί Χριστού και περί της υπεραγίας Θεοτόκου, αλλά ακούσαμε και τη μουσική και τις ωραίες φωνές που απέδωσαν αυτά τα τροπάρια
Και πράγματι όλα αυτά αναφέρονται προς την υπαραγία μας. Είναι γεγονός, και το ξέρουμε όλοι όσοι σπουδάσαμε την Ορθόδοξη Θεολογία, ότι όλη η θεολογία περί της υπεραγίας Θεοτόκου είναι καταγραμμένη στα πρακτικά της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου. Γιατί έχουμε την Τρίτη Οικουμενική Συνόδο, η οποία απεφάνθη ότι η της ουχ ομολογεί είναι Θεόν τον Εμμανουήλ και την υπεραγία και την Μαρία Θεοτόκον, έστω ανάθεμα. Εκείνος ο οποίος δεν ομολογεί ότι ο Χριστός είναι αληθινός Θεός, ο Εμμανουήλ είναι Θεός και λέει ότι είναι άνθρωπος, και δεν ομολογεί ότι η υπεραγία Θεοτόκος είναι η μητέρα του Χριστού, άρα εγέννησε Θεό και όχι απλώς άνθρωπο, όπως έλεγε ο Νεστόριος, τότε αυτός θα πρέπει να είναι ανάθεμα. Κοιτάξτε, συνδέεται πάρα πολύ στενά η θεολογία, η Χριστολογία με την Θεοτοκολογία. Όταν διαβάζει κανείς τα πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων, βλέπει ότι στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο ασχολήθηκαν οι Άγιοι Πατέρες με τη θεότητα του Χριστού, ότι δεν ήταν απλώς ένας άνθρωπος, δεν ήταν κτίσμα, όπως έλεγε ο Άριος. Ο Άριος ξεκινούσε από την άποψη ότι παν εκ της ουσίας, αυτό που έλεγε ο Αριστοτέλης, παν εκ της ουσίας, άρα και αναγκασμένον. Ό,τι προέρχεται από την ουσία είναι αναγκαστικό. Και εφόσον ο Πατήρ γέννησε τον Υιό από την ουσία, άρα θα ήταν αναγκαστικό. Και επειδή δεν μπορεί να προσδιοριστεί η αναγκαστικότητα στη θεότητα, γι' αυτό και λέει ότι δεν προήλθε, δεν γεννήθηκε από την ουσία του Πατρός, αλλά εκ της βουλήσεως του Πατρός. Δηλαδή ευουλήθη ο Πατήρ και γέννησε τον Υιόν, άρα κτίσμα. Δηλαδή δεν είναι εκ της ουσίας, έλεγε ο Άριος, αλλά είναι εκ της βουλήσεως και επομένως είναι κτίσμα, δεν είναι αληθινός Θεός. Και φυσικά ξέρουμε ότι η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος απεφάνθη ότι ο Υιός είναι ομοούσιος με τον Πατέρα και γεννήθη προπάντων των αιώνων. Αμέσως μετά ανεφύησαν άλλες αιρέσεις, χρησιμοποιώντας αριστοτελική φιλοσοφία, και έλεγαν, για παράδειγμα, ο Νεστόριος και πριν από τον Νεστόριο ο Μακεδόνιος, και έλεγαν ο Μακεδόνιος ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι Θεός, και απεφάνθη δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο ότι είναι Θεός, και έρχεται μετά ο Νεστόριος, πάλι μιλώντας μέσα από την αριστοτελική φιλοσοφία, ότι δεν μπορεί να υπάρχει φύσης χωρίς την υπόσταση. Η φύση δεν είναι ανυπόστατη. Επομένως, ταύτιζε τη φύση με την υπόσταση και με αυτήν την έννοια έλεγε ότι στον Χριστό δεν έχουμε αληθινή ένωση θείας και ανθρωπίνης φύσεως, αλλά είναι δύο υποστάσεις που έχουν μια εξωτερική συνάφεια, σαν να πούμε έχουμε δύο ξύλα τα οποία τα ενώνω μεταξύ τους και μετά θα γίνει ο χωρισμός. Και ο Νεστόριος, ακριβώς από αυτή την άποψη που ξεκινούσε, έλεγε ότι η μητέρα του Χριστού δεν είναι Θεοτόκος, αλλά είναι Χριστοτόκος. Δεν γέννησε Θεό γιατί δεν ήταν αληθινός Θεός, αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δέχτηκε τη χάρη του Θεού. Και γι' αυτό βέβαια συνήλθε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο και πρέπει να πω, και το ξέρετε όλοι σας όσοι ασχοληθήκατε με την Ορθόδοξη Θεολογία, ξέρετε πολύ καλά ότι υπέρμαχος στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο ήταν ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, ο οποίος έγραψε υπέροχα κείμενα για να παρουσιάσει τη θεότητα του Χριστού, φυσικά, και στη συνέχεια ότι η Παναγία γέννησε Θεό, γι' αυτό και λέγεται Υπεραγία Θεοτόκος. Για να πει αργότερα ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός ότι ο όρος Θεοτόκος άπαν το μυστήριο της Θείας Οικονομίας συνίσθησιν. Δηλαδή, το όνομα ο όρος Θεοτόκος συνιστά ολόκληρο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Και εκείνος ο οποίος δεν πιστεύει ότι η Παναγία είναι Θεοτόκος, αλλά γέννησε έναν Χριστό, άρα δεν πιστεύει στο μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Γι' αυτό και είπα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός που εορτάζουμε και ομιλούμε, όχι απλώς το λέμε Παναγία με την έννοια είναι υπερτέλεια και υπερπαναγία, αλλά είναι Κυρία Θεοτόκος, αυτό που λένε εδώ στο Άγιον Όρος.
που τη λένε Υπεραγία Θεοτόκος, Κυρία Θεοτόκος. Κύριος του ουρανού της γης είναι ο Χριστός, ο Θεός, και η μητέρα του, η οποία τον γέννησε, του έδωσε την ανθρώπινη φύση. Δηλαδή ο Χριστός προσέλαβε την ανθρώπινη, ο Υιός και Λόγος του Θεού, προσέλαβε την ανθρώπινη φύση από την Υπεραγία Θεοτόκο και ενώθηκαν οι δύο φύσεις στην υπόσταση του Λόγου, ενώθηκαν ασυγχύτως, ατρέπτος, αδιαιρέτος και αχωρίστος, όπως ομολόγησε η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος. Και ξέρουμε ότι όταν ο Άγιος Κύριλλος υποστήριζε στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο στην Έφεσο το 431 ότι είναι Θεοτόκος και όχι Χριστοτόκος, άργησε να έρθει στη Σύνοδο ο Πατριάρχης Αντιοχίας Ιωάννης, οπότε τελείωσε η Σύνοδος και ήρθε μετά από λίγες ημέρες και αρνήθηκε την απόφαση της Συνόδου και έκανε αντισύνοδο, γιατί και εκείνος ομολογούσε ότι είναι Χριστοτόκος. Και τότε άρχισε ένας διάλογος μεταξύ του Πατριάρχου Αντιοχίας Ιωάννου και του Αγίου Πατριάρχου Αλεξανδρίας Κυρίλλου, και βλέπει κανείς στο διάλογο αυτό που έγινε, και βεβαίως αυτό οριστικοποιήθηκε το 433 μετά Χριστόν, 2 χρόνια μετά την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, ότι ο Άγιος Κύριλλος έκανε μερικές φραστικές αλλαγές, αλλά δεν ήθελε καμία αλλαγή πάνω στον όρο Θεοτόκο. Το θεώρησε τόσο πολύ σημαντικό. Έκανε κάποιες διαμορφώσεις και απεφάνθη ότι εις ο Θεός, ο Χριστός εξ αμφήν, ένας είναι ο Θεός, ο Θεάνθρωπος, από 2 φύσεις, αυτό το τήρησε απαρέγκλητα, και εκείνο το οποίο τήρησε απαρέγκλητα ως απαραίτητο όρο για την Υπεραγία Θεοτόκου είναι ο όρος Θεοτόκος. Τον αποδέχτηκε ο Αντιοχίας Πατριάρχης Ιωάννης και έτσι αυτό ετέθη μέσα στα πρακτικά της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου που λέγεται Έκθεση των Διαλλαγών. Τώρα, γιατί τα είπα αυτά, είναι λίγο η ώρα προχωρημένη και δεν είναι για τέτοιες θεολογικές συζητήσεις, αλλά δεν μπορεί κανείς να μιλάει για την Υπεραγία Θεοτόκου αν δεν θεολογεί. Δεν είναι απλώς μια γυναίκα, δεν είναι απλώς ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολλά χαρίσματα και πολλά προσόντα και πολλές αρετές. Δεν είναι μια γυναίκα απλώς η οποία έχει πολλές αρετές, αλλά τιμούμε την Υπεραγία Θεοτόκου όχι απλώς για τις αρετές της, είχε πάρα πολλές αρετές, αλλά την τιμούμε δια των καρπών της κοιλίας της, διότι έδωσε την σάρκα της στον Υιό και Λόγο του Θεού. Τώρα, αυτά δεν είναι απλώς θεολογικά, θεωρητικά και με έναν όρο, γιατί όπως λέμε για τον Χριστό ότι είναι αληθινός Θεός και αληθινός άνθρωπος, και πώς το ξέρουμε αυτό? Το ξέρουμε από την εμπειρία. Όταν οι Άγιοι Απόστολοι επάνω στο όρο Σταβόρ είδαν τη δόξα του Χριστού και έλαμψαν το πρόσωπο αυτού ως ο ήλιος και τα ημάτια αυτού έγιναν το λευκά ως το φως, τότε και αργότερα το είδαν και οι Άγιοι Πατέρες, είδαν τη δόξα του Θεού, τότε ξέρουν ότι ο Χριστός έχει 2 φύσεις, την ανθρώπινη φύση και τη Θεία Φύση. Η Θεία Φύση δεν είναι μια κεκριμένη φύση, μια τρίτη κεκριμένη φύση μέσα στο Χριστό, αλλά είναι αυτή η δόξα. Είναι αυτή η δόξα που φάνηκε πάνω στο όρο Σταβόρ, είναι αυτή η δόξα της θεότητος. Οπότε έβλεπαν σώμα, έβλεπαν την κεφαλή του, το πρόσωπο του Χριστού, το σώμα, αλλά έβλεπαν και το φως το οποίο εκπορευόταν μέσα από το σώμα. Και έτσι ήξεραν ότι έχουμε 2 φύσεις, Θεία και Ανθρωπίνη στο Χριστό, αλλά έχουμε έναν Θεάνθρωπο, μία υπόσταση. Αυτό είναι εμπειρία. Και αυτή βέβαια την εμπειρία την εξέφρασαν μέσα από τους όρους οι πατέρες της Οικουμενικής Συνόδου και είπαν 2 φύσεις, 1 πρόσωπο που ενώθηκαν ασυγχύτως, ατρέπτως, αχωρίστως και αδιαιρέτως. Γιατί? Διότι το έβλεπαν μέσα στην εμπειρία τους. Το έβλεπαν μέσα στη δόξα. Γιατί όταν κανείς έχει τις προϋποθέσεις και προχωρεί από την κάθαρση, στο φωτισμό και στη θέωση,
όπως το βλέπουμε και στους Αγίους της Εκκλησίας μας, τότε αυτοί βλέπουν τη δόξα του Θεού. Κατά παρόμοιον τρόπο, όχι ακριβώς το ίδιο, γιατί εδώ έχουμε τέλειο Θεό, τέλειο άνθρωπο, κατά ανάλογο τρόπο συμβαίνει και με την υπεραγία Θεοτόκο, όπως είπε προηγουμένως ο Άγιος Καθηγούμενος, ότι πολλοί βλέπουν την υπεραγία Θεοτόκο μέσα στη δόξα. Και ο Άγιος Κύριλλος και οι άλλοι πατέρες, για παράδειγμα ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, λέει εκείνος ο οποίος δεν ομολογεί την Αγία Παρθένων ως Θεοτόκον εκτός εστίν της θεότητος. Δεν ομολογεί και τη θεότητα του Χριστού. Οπότε έχουμε πολλούς Αγίους μέσα στη ζωή της Εκκλησίας που βλέπουν το Χριστό μέσα στη δόξα. Στην Παλιά Διαθήκη ήταν ο Κύριος της δόξης, ο Γιαχβέ. Στην Καινή Διαθήκη είναι ο Χριστός, ο οποίος ο Κύριος της δόξης έγινε άνθρωπος και ενώθηκε η Θεία με την ανθρώπινη φύση. Κατά τον ίδιο τρόπο βλέπουν και τη δόξα της Παναγίας, που είναι η δόξα του Θεού, δεν είναι απλώς δική της δόξα. Για τεκμηρίωση αυτού που έλεγα προηγουμένως, θα σας αναφέρω δύο παραδείγματα αγιορητών πατέρων, που δείχνει πραγματικά ότι η θεολογία μας είναι εμπειρική και η θεολογία περί της υπεραγίας Θεοτόκου είναι εμπειρική, δεν είναι απλώς θεωρητική. Το ένα παράδειγμα είναι από τον Άγιο Σιλωάνο τον Αθωνίτη, ο οποίος, όπως ξέρετε, κοιμήθηκε το 1938 και κατετάγει στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας. Μιλάει για την υπεραγία Θεοτόκου και τι λέει: «Τι ανταποδώσω εγώ στην υπεραγία Θεοτόκου που δεν με περιφρόνησε, ενώ ήμουν βυθισμένος στην αμαρτία», εννοεί πριν γύρει μοναχός, «αλλά σπλαχνικά με επισκέφθηκε», κοιτάξτε λέξεις, «σπλαχνικά με επισκέφθηκε και με συνέτησε», είναι αυτό που είπε προηγουμένως ο Άγιος Γέροντας. Και λέει με πάσαν ειλικρίνεια ο Άγιος Σιλωάνος: «Εγώ δεν την είδα, αλλά το Άγιο Πνεύμα μου έδωσε να την αναγνωρίσω από τα γεμάτα χάρη λόγια της, και το Πνεύμα μου χαίρεται, και η αγάπη μου από την αγάπη ελκύεται τόσο προς αυτήν, ώστε και μόνη η επίκληση του ονόματός της γλυκαίνει την καρδία μου». Αν διαβάσει κανείς λίγο προσεκτικά και θεολογικά αυτά τα λόγια, βλέπει όλο αυτό που σας είπα προηγουμένως, αυτό που απεφάνθη η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο. Με επεσκέφτηκε, δεν την είδα, αλλά το Άγιο Πνεύμα μου έδωσε να την αναγνωρίσω με τα λόγια. Γιατί όταν διέπραξε κάποια αμαρτία πριν γίνει μοναχός, άκουσε τη φωνή της Παναγίας που του είπε: «Δεν είναι αρεστά σε μένα τα έργα σου». Και αυτό λέει, το είπε με τόσο γλυκά που εγλύκανε την καρδιά μου, και στη συνέχεια μετά ελκύεται η αγάπη μου προς την αγάπη αυτή και προχωρεί. Λέει ότι ο ίδιος προσευχόταν όταν ήρθε στο Άγιον Όρος, και μάλιστα στην αρχή στις τρεις πρώτες εβδομάδες. Προσευχόταν ως υποτακτικός στην εικόνα της και λέει: «Και η προσευχή του Ιησού εισήλθε στην καρδία μου και άρχισε από μόνη της να προφέρεται εκεί». Βλέπετε εδώ το σύνδεσμο του Χριστού με την υπεραγία Θεοτόκο, και προσεύχεται μπροστά στην εικόνα και μέσα έρχεται, μέσα εισήλθε μέσα στην καρδιά του η προσευχή του Ιησού και ενεργεί του εκεί. Γιατί? Διότι πραγματικά η υπεραγία Θεοτόκος οδηγεί τον άνθρωπο στην αγάπη του Υιού της, του Χριστού. Και ο Χριστός μετά ανοίγει στον άνθρωπο την καρδιά του για να γνωρίσει το μέγεθος της αγάπης και της δόξας της Παναγίας. Και προχωρεί: «Η αγάπη της για το Θεό ήταν ισχυρότερη και φλογερότερη από την αγάπη των Χερουβίμ και των Σεραφείμ». Το λέμε υπερτέρα των Σεραφείμ και Χερουβίμ. Η αγάπη της είχε το Χριστό μέσα της και ήταν φλογερότερη και ισχυρότερη από την αγάπη των Χεροβίμ και των Σεραφείμ.
και όλες οι δυνάμεις των άλλων και των αγγέλων και των αρχαγγέλων εκπλήσονται με αυτήν. Αυτό δεν είναι, ο άνθρωπος δεν ήταν θεολόγος, δεν είχε σπουδάσει στη θεολογική σχολή όπως σπουδάσαμε εμείς και διαβάσαμε τα πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων, αλλά όλα αυτά τα μιλάει μέσα από την πείρα, κατάλαβε όταν είδε τη δόξα, είδε, αισθάνθηκε και βίωσε και άκουσε, γιατί και η ακουή είναι θεωρία κατά τη διδασκαλία των πατέρων και η όραση είναι ακουή, η όραση του Θεού είναι ακουή και η ακουή είναι όραση και η γεύση είναι όραση και ακουή και κατά τη διάρκεια της εμπειρίας όλες οι αισθήσεις γίνονται μία αίσθηση. Λοιπόν, όταν άκουσε τη γλυκιά φωνή της Παναγίας, τότε είδε και τη δόξα της και προχωρεί αξιοθαύμαστα και αξιοθαύμαστο και ακατανόητο πράγμα. Ζει στους ουρανούς και θεωρεί αδιαλείπτος τη δόξα του Θεού, αλλά δεν λησμονεί και εμάς τους φτωχούς και αγκαλιάζει με την ασπλαχνία της όλη τη γη και όλους τους λαούς. Είναι φοβερό αυτό που λέει ο Άγιος Ουλανός, γιατί λέει σε ένα άλλο σημείο ότι όταν φτάνει κανείς στη θεωρία και δει τη δόξα του Θεού, όπως ο ίδιος είδε εν πνεύματι Αγίου τον Χριστό, τότε λησμονεί τη γη. Τότε μέσα αυτή την εμπειρία και τη θεωρία δεν μπορεί να έχει αίσθηση των αισθητών πραγμάτων. Και όμως λέει, αυτό είναι το παράδοξο με την υπεραγία Θεοτόκο. Συγχρόνως θεωρεί τη δόξα του Θεού, αλλά δεν λησμονεί και εμάς και προσεύχεται για όλο τον κόσμο. Το δεύτερο παράδειγμα αγιορείτου μοναχού που αγαπά και αγαπούσε όπως και κάθε αγιορείτες την υπεραγία Θεοτόκο είναι του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Στο βιβλίο που εξέδωσε η Ιερά Μονή εδώ Βατοπεδίου, στο οποίο υπάρχουν οι επιστολές και τα ποίηματα του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, εκεί έχει γράψει και ένα ποίημα «Εις την Κυρίαν Θεοτόκον». Κοιτάξτε ορολογία. Δεν λέει στην Παναγία γενικά και αφηρημένα σε μια γυναίκα «Κυρίαν Θεοτόκον», «Κύριος του ουρανού και της γης είναι ο Χριστός και εκείνος μητέρα του Χριστού είναι Κυρία Θεοτόκος, διότι έτεκε Θεόν». Και όταν διαβάσει κανείς το ποίημα αυτό, βλέπει αφενός με τη θεολογία και αφετέρου τον τρόπο τον ποιητικό με τον οποίο έγραφε, είχε πολλά χαρίσματα. Έχει σαφή θεολογική ορολογία. Τι λέει εδώ? «Γλυκιά παρηγοριά μου Θεοτό και Μαρία». Θεοτό και Μαρία, γλυκιά μου παρηγοριά. «Θεού μητέρα, μητρόθεε Μαρία, Θεοτό και Μαριάμ, δέσποινα Παναγία, παντάνασα Μαρία». Επίσης, εκτός από το ότι έχει σαφή ορολογία, έχει και σαφή θεολογία, τριαδολογία. Όταν λέμε τριαδολογία, εννοούμε θεολογία περί του Τριαδικού Θεού και Χριστολογία, θεολογία και λόγο περί του Χριστού. Τι λέει? «Η των όλων κοιήσασα πατρός του προανάρχου και φέρουσα δευτερία Θεού τρισυποστάτου, εσύ γαλακτοτρόφισας τον κτίστην των απάντων και παρησίαν έλαβες ως υπερπάντα λόγων να μεσητεύεις τους πιστούς ως μήτυρ ούσα όλων». Εδώ τον αναλύει κανείς, να αναλύσει κανείς κάθε φράση. Μιλάει για Θεόν και ίσασα πατρός, ο Χριστός είναι Υιός και Λόγος του Θεού, Θεός, πατρός του προανάρχου. Και φέρουσα τα δευτερία Θεού τρισυποστάτου. Εδώ αναφέρεται σε ένα χωρίο που λέει ότι είναι η Παναγία τα δευτερία της Τριάδος κατέχουσα. «Και γαλακτοτρόφισε τον κτίστη των απάντων». Εδώ είναι το μέγα μυστήριο. Το βλέπουμε σε κείμενα Αγίων Πατέρων που λένε ο Ιωάννης Δαμασκηνός, Γερμανός, ο Άγιος Γερμανός Κωνσταντινούπολεος και άλλοι πατέρες, ότι όταν ο Υιός και Λόγος του Θεού προσέλαβε την ανθρώπινη φύση μέσα από τα αγνά αίματα της υπεραγίας Θεοτόκου και αυξανόταν κατά το φυσικό τρόπο, συνελήφθη υπερφυσικός,
εν πνεύματι και εκ πνεύματος Αγίου, αναπτύχθηκε κατά φυσικό τρόπο 9 μήνες, μέσα της είχε ολόκληρο τον Παράδεισο. Και αν σκεφτεί κανένας ότι υπάρχει μια ενότητα μεταξύ του εμβρίου και της μητέρας και τρέφεται το έμβριο από τη μητέρα και δίνει από αυτό που έχει προσφέρει στη μητέρα, άρα όσο ο Χριστός ήταν μέσα στην κοιλία της υπεραγίας Θεοτόκου, είχε στενή ενότητα με την μητέρα του, οπότε ήταν μια αδιάλειπτη και συνεχής Θεία Λειτουργία 9 μήνες και μια αδιάλειπτη και συνεχής Θεία Κοινωνία 9 μήνες. Μπορείτε να φανταστείτε, εμείς θα καθίσουμε 16-17 ώρες και θα κουραστούμε. Κάνουμε μια ακολουθία, μια λειτουργία, 3-4-5 ώρες, πόσο μπορεί να κρατήσει μια λειτουργία. Φαντάζεστε μια λειτουργία 9 μήνες. Φαντάζεστε μια Θεία Κοινωνία, πηγαίνουμε, κοινωνούμε και παίρνουμε τον Χριστό μέσα μας. Φαντάζεστε συνεχώς να κοινωνεί 9 μήνες. Τι δόξα είχε αυτή η Αγία Μητέρα. Και στη συνέχεια μετά να δίνει γάλα, το γάλα της τον Χριστό. Αυτό που λέει γαλακτοτρόφισσας. Και λέει ο Βασίλειος Σελευκίας, παρουσιάζει ένα ωραίο κείμενο, λέει όταν η υπεραγία Θεοτόκος είχε στην αγκαλιά της τον Χριστό και του έδινε γάλα, λέει τι να κάνω, είμαι τώρα σε μεγάλη δυσκολία, γάλα να σου δώσω ή να σε θυμιατίσω ως Θεό, να σου δώσω αυτό που έχω ή να ζητήσω να μου δώσεις εσύ. Φοβερό μυστήριο, δεν μπορούμε να το συλλάβουμε το μυστήριο της υπεραγίας Θεοτόκου. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωσήφ ο ησυχαστής, και φυσικά αυτή την παράδοση τη μετέδωσε και στους υποτακτικούς του. Της προσφέρει λόγους θεολογικούς. Έχουμε λοιπόν ορολογία θεολογική, έχουμε μετά σαφή θεολογία, τριαδολογία, χριστολογία και θεοτοκολογία, και μετά της προσφέρει και λόγους θεολογικούς. Τι λέει? «Θεωτό και Μαριάμ, ο πόθος της ψυχής μου, η μόνη μου παράκλησης, η καθαρά ελπής μου». Δεν ξεχωρίζει την υπεραγία Θεοτόκου από τον Χριστό. Ξέρουμε, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Τιμόθεο, νομίζω, επιστολή του, «Εις μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων», ο Χριστός. Γιατί αυτός προσέλαβε την ανθρώπινη φύση. Η υπεραγία Θεοτόκου είναι μεσήτρια μεταξύ ημών και του Χριστού. Είναι μεσήτρια προς τον Χριστό και ο Χριστός είναι ο πραγματικός μεσήτης με το Θεό. Και επιπλέον, λέγει με αυτή την έννοια, η μόνη μου παράκληση δεν την ξεχωρίζει από το Χριστό, γιατί την αποκαλεί Κυρία Θεοτόκου και καθαρά ελπίς μου. Και μετά έχει και σαφή σωτηριολογία, ένα μικρό ποίημα είναι, αλλά αξίζει τον κόπο να το αναλύσει κανείς πιο πολύ θεολογικά. Τι λέει? «Επάκουσον την δέησιν, μητρώθε Παναγία». Βλέπετε εδώ, ζητάει να επακούσει την δέηση, μητρώθε, μητέρα του Θεού Παναγία, «μη με αφήσεις δέσποινα στον παθόν το σκοτάδι, αλλά εσύ με καθάρισον, εσύ και φώτιζέ με». Κάθαρσης, φωτισμός. «Και από τους νοητούς εχθρούς, εσύ απαλλαξέ με», ως μεσήτρια προς τον Χριστό, με αυτήν την έννοια. Την αγαπούσε πάρα πολύ, αγαπούσε τον Κύριο Ιησού Χριστό, την υπεραγία Θεοτόκου, αυτός που λέει την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», ταυτόχρονα λέει και την ευχή «Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον με». Την αγαπούσε υπερβολικά. Γι' αυτό και τον αξίωσε η υπεραγία Θεοτόκος να κοιμηθεί την ημέρα της εορτής της. Της κοιμήσεως της υπεραγίας Θεοτόκου. Ήταν μια εύνοια μεγάλη σε αυτόν τον μεγάλο αθλητή. Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς τους άθλους του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή. Να παραμένει χρόνια ολόκληρα μέσα στην έρημο και να προσεύχεται μέρα, νύχτα, και να είναι ο νους του διαρκώς μέσα στην καρδιά. Οπότε θέλω να καταλήξω και να πω
ότι εορτάζουμε την Περαγία Θεοτόκο με θεολογία και θεολογούμε με εμπειρία. Αυτό είναι το βίωμα της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Γι' αυτό και λέμε με όλη μας την καρδιά «Υπεραγία Θεοτόκε σώσον με», με την έννοια όχι απλώς πρεσβεύει, είναι κάτι παραπάνω από τους Αγίους. Με την έννοια «εν Χριστώ Ιησού», χωρίς να φτάνουμε βέβαια στις υπερβολές των Ρωμαιοκαθολικών, των Παπικών, με την έννοια ότι είναι συλλητρώτρια, δεν είναι συλλητρώτρια, αλλά μεσητεύει στον Υιό και Λόγο του Θεού για μας. Άρα, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελεησόν με και υπεραγία Θεοτό και σώσον με. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ζητώ συγγνώμη γιατί είναι η ώρα και ακατάλληλη και προσπάθησα να πω μερικά πράγματα έτσι θεολογικά. Γιατί πολύ δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για την υπεραγία Θεοτόκου χωρίς να θεολογήσει. Πολύ καλά τα είπατε. Γι' αυτό γιορτάζουμε την υπεραγία Θεοτόκου με θεολογία. Αυτό που είπατε, με θεολογία.